καρκίνος είναι μια πολυπαραγωνική ασθένεια που απασχολεί διαχρονικά τον επιστημονικό κόσμο και φυσικά δεν αφήνει αδιάφορους ούτε και τους Κύπριους επιστήμονες. Ο καρκίνος βρέθηκε πολλές φορές στο επικέντρο των εργασιών και του τμήματος ηλεκτρονικού μικροσκοπίου μοριακής παθολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, αφού το τμήμα θέλησε να εξετάσει κάποια δεδομένα σε διαγνωστικό, εκπαιδευτικό αλλά και ερευνητικό επίπεδο. Μία από τις έρευνες του λοιπόν είχε εστιάσει στον καρκίνο του μαστού. Η συγκεκριμένη έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των ετών 2004 και 2006 είχε ως σκοπό να μελετήσει το κεφάλαιο καρκίνος του μαστού στην Κύπρο γενετικά επιδημιολογικά. Για να κάνεις γενετική επιδημιολογική μελέτη χρειάζεσαι ασθενής και υγιής για να συγκρίνεις τα δεδομένα μεταξύ των δύο για να βρεις συσχετισμούς μεταξύ ασθένειας ή είναι παράγοντες που προδιαθέτουν σε μια συγκεκριμένη ασθένεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο καρκίνος του μαστού. Σε σχέση με ατομικά, περιβαλλοντικά στοιχεία, διατροφή, καθώς επίσης και γενετικά δεδομένα. Για τις ανάγκες της έρευνας συνελέγησαν 2.286 δείγματα από γυναίκες, τόσο υγιείς όσο και ασθενείς. Εκτός το ότι μαζέψαμε αυτόν τον αριθμό, είχαμε κάνει προσωπικό συνέντευξη να το κάθε άτομο. Μέρος της συνέντευξης αυτής ήταν και η διατροφή, μάλιστα ήταν το πιο εκτενές κομμάτι. Τα συμπεράσματα της έρευνας τι έδειξαν? Είχαμε δει ότι οι παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού είναι παρόμοιοι με άλλες χώρες, όπως αν υπάρχει οικογενειακών ιστορικών, αν μια γυναίκα δεν είχε τεκνοποιήσει νωρίς, τον αριθμό της τεκνοποίησης, τους παράγοντες που είναι κλασικοί και γνωστοί. Τα δείγματα DNA και οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων της συγκεκριμένης έρευνας που αφορούσαν τον καρκίνο του μαστού το 2012 έγιναν η αφορμή για μια νέα μελέτη. Η πρώτη διδακτορική φοιτήτρια του τμήματος, στα πλαίσια της διατριβής της, εξέτασε και ανέλησε την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στον καρκίνο του μαστού. Είχαμε δει ότι οι γυναίκες που είχαν μια ψηλή συμμόρφωση στη μεσογειακή διατροφή, και όταν λέμε μεσογειακή διατροφή εννοούμε κυρίως ψηλή κατανάλωση των φρούτων, λαχανικών, οσπρίων και ψαριών, αυτές οι γυναίκες είχαν ένα μειωμένο ρίσκο για καρκίνο του μαστού. Πέραν όμως των συμπερασμάτων που αφορούν το κομμάτι της πρόληψης, μέρος της έρευνας ήταν και η αλληλεπίδραση της διατροφής με τα γονίδια. Βρήκαμε ότι οι γυναίκες που είχαν ένα συγκεκριμένο γενετικό πολυμορφισμό, τους χαρακτηρίζουμε, τα γονίδια τα χαρακτηρίζουμε σε συγκεκριμένες συσχετίσεις ως γενετικούς πολυμορφισμούς, σε γονίδια MTHFR και MTR, και ταυτόχρονα είχαν και μια ψηλή συμμόρφωση στη μεσογειακή διατροφή, δηλαδή ψηλή κατανάλωση λαχανικών, οσπρίων, φρούτων και ψαριών, αυτές οι γυναίκες είχαν ένα μειωμένο ρίσκο για καρκίνο του μαστού. Και η μελέτη αυτών των γονιδίων δεν ήταν τυχαία, γιατί αυτά τα γονίδια κωδικοποιούν ένζυμα τα οποία εμπλέκονται στο μεταβολισμό του φολικού οξέως και των βιταμινών Β2 και Β6. Επομένως, όλα αυτά τα μικροθρεπτικά συστατικά είναι πλούσια στη μεσογειακή διατροφή. Και βλέπουμε ότι αυτός ο γενετικός πολυμορφισμός επηρεάζει τη λειτουργία των ενζήμων, δηλαδή προκαλεί έναν ένζυμο να καταλύει μια αντίδραση μέσα στο σώμα μας, είτε πιο αργά είτε πιο γρήγορα, επηρεάζοντας επακόλουθα και τα επίπεδα αυτών των συστατικών και το όφελος που μπορεί να κάνουν αυτά τα συστατικά στον οργανισμό μας. Έτσι, αφού το γενετικό μας προφίλ που ενδεχομένως να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μας μεταβολίζει κάποια θρεπτικά στοιχεία, άλλοτε μειώνοντας και άλλοτε αυξάνοντας μας τις πιθανότητες εμφάνισης μιας ασθένειας, δεν πρόκειται να αλλάξει, οι επιστήμονες εισηγούνται να εστιάσουμε και πάλι στην παλιά κλασική συνταγή. Για μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του μαστού αλλά και άλλων ασθενειών, οφείλουμε να στραφούμε ξανά στη μεσογειακή δίαιτα και να καταναλώνουμε πιο αγνά και λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα.